Σιδνία, πώς πήγε στην Αμερική? Στην Αμερική πήγε πολύ καλά. Καλύτερα από ότι στην Ευρώπη. Κριτικές, πες μου, σε παρακαλώ, κριτικές. Κριτικές δυνατές. Απλούστατα ξένησε ίσως στην ταινία το ότι υπήρχε και η αφήγηση, αλλά και η ιστορία του Cole Porter συγχρόνως. Είναι δηλαδή, μια λυρική ταινία, πρέπει να πούμε. Ναι. Αλλά εντάξει, η μουσική του Cole Porter είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και αγαπητή σε όλο τον κόσμο. Μου έκανε πολύ εντύπωση η απλότητα του Kevin Kline, βέβαια, στα γυρίσματα. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει κάνει, βέβαια, τις ταινίες. Έχει παίξει στο Sophie's Choice, όπως ξέρεις, με τη Meryl Streep. Αλλά πολύ απλός, πολύ προσιτός, πολύ γλυκός άνθρωπος. Και μου είπε μάλιστα ότι, ξέρεις Μάρη, λέει, είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Λέω, γιατί κύριε Kline? Μου λέει, γιατί είμαι εγώ αυτός που τελικά αποφάσισε τη δική σου συμμετοχή στην ταινία. Γιατί του είχαν δώσει DVDs από δουλειές διάφορες, από συναυλίες και παραστάσεις που είχα παίξει στο παρελθόν. Και σε διάλεξε. Και με επέλεξε ο ίδιος. Βάζω μία τελεία εδώ. Μαρία, πες μου λίγο για την ταινία, για το soundtrack αυτό, τη μεγάλη επιτυχία που υπήρχε στην Αμερική και στην Ευρώπη και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Ήταν καταρχήν μία ταινία αφιερωμένη στην ζωή του Cole Porter, όπου πρωταγωνιστούσε ο Kevin Kline και Ashley Judd. Και λάβαν μέρος, βέβαια, μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, ο Robbie Williams, η Natalie Cole, Alanis Morissette, Sheryl Crow και η Lara Fabian, βέβαια, που τραγουδήσαμε μαζί το εκπληκτικό αυτό ντουέτο, το So In Love. Το λες πάντα αυτό στις εμφανίσεις που κάνεις? Ναι. Από κάτω τι γίνεται? Είμαι σοπράνο αναλόγως, είμαι τραγουδίστρια πιο έτσι, pop. Όχι, έχει πάντα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι σπουδαία μουσική το So In Love, ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ.